Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Σήμερα κολοκύθας συνέχεια. Έχω μισό κιλό κολοκύθα τριμμένη στη χοντρή μεριά του τρίφτη και αποφάσισα, εμπνευσμένη από τη αλμυρή κολοκυθόπιτα τη βλάχικη, να κάνω μία ομελέτα. Λοιπόν, είπαμε κολοκύθα, περίπου μισό κιλό, τριμμένη. Ελαιόλαδο, αλάτι, μοσχοκάριδο, μισό κουταλάκι, αλάτι πιπέρι είπαμε, δυόσμο ξερό, μισό κουταλάκι, 2 κουταλιές αλεύρι, 200 γραμμάρια τριμμένο τυρί φέτα. Εδώ έχω λίγο μάραθο από τη γλάστρα από τη βεράντα μου και είμαστε 4 άτομα, έχω 8 αυγά. Έχω βάλει την κολοκύθα χωρίς λιπαρή ουσία στο αντικολλητικό τηγάνι να την αχνίσω ώστε να φύγουν τα υγρά της. Και στη συνέχεια θα χτυπήσω τα αυγά, θα τα ενώσουμε όλα τα υλικά και θα ψήσουμε την ομελέτα στο φούρνο, στο πυρέξ. Τα λέμε στη συνέχεια. Άχνησα λοιπόν την κολοκύθα, ανακατεύοντας συνεχώς για 10 περίπου λεπτά. Τώρα θα την αφήσω στην άκρη να κρυώσει και θα χτυπήσω τα αυγά. Άλλαξα σκεύος στην κολοκύθα για να κρυώσει γρηγορότερα. Έχω χτυπήσει τα αυγά, τώρα θα ρίξω το ελαιόλαδο στο ταψί. Με ένα πινέλο λαδώνω και τα τυχώματα. Και τώρα θα ρίξω μέσα στα αυγά το αλευράκι, 2 γενναίες κουταλιές. Θα ρίξω το μάραθο, αλατάκι, πιπέρι, το μοσχοκάριδο και δυόσμο. Θα χτυπήσω λίγο τα αυγά μου και στη συνέχεια θα βάλω το τυράκι. Έριξα και το τυράκι μέσα στα αυγά και τώρα θα προσθέσω και την κολοκύθα. Έριξα και την κολοκύθα, ανακάτεψα πάρα πολύ καλά και τώρα θα το μεταφέρω στο πυρέξ. Έχω ανάψει το φούρνο μου στους 180 και θα το βάλω να ψηθεί έως ότου ροδίσει η ομελέτα. Έτοιμο το ταψάκι μου, το λάδι που παρέσυρε η ομελέτα στο πλάι το πήρα με το κουτάλι και το σκόρπισα από επάνω και τώρα πάει για ψήσιμο.
Καλή επιτυχία να έχει. Έτοιμη η ομαλέτα μου με πορτοκαλί κολοκύθα και τυρί φέτα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που πέτυχε το πιάτο μου. Έχω σερβίρει κιόλας. 25 λεπτά χρειάστηκε να ψηθεί. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Faye. Γεια σας!